Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι το τελευταίο διάστημα και έχουν πυκνώσει και έχουν ενταθεί τα κρούσματα της κρατικής βίας και της αστυνομικής αυθαιρεσίας. Είναι γνωστές οι εικόνες από επιθέσεις αστυνομικών σε βάρος διαδηλωτών. Είναι γνωστές οι εικόνες με πάνοπλους αστυνομικούς να μπουκάρουν σε σπίτια και να δένουν πιστάγκονα όσους βρίσκονται στο διάβα τους. Είναι επίσης γνωστές και επανειλημμένες οι καταγγελίες για αστυνομικούς των ΜΑΤ και άλλων υπηρεσιών της αστυνομίας που ξεγυμνώνουν, παρενοχλούν, προσαγάγουν, τρομοκρατούν ακόμη και περαστικούς, επιτίθενται ιδιαίτερα σε βάρος ευάλωτων ομάδων αστέγων, προσφύγων, τοξικοεξαρτημένων τη στιγμή που το οργανωμένο έγκλημα ζει και βασιλεύει. Και δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά όπως προσπαθήσατε να πείτε. Μιλάμε για μια γενικευμένη κατάσταση. Και μάλιστα, οι παραπάνω επιχειρήσεις αποτελούν και εργαστήρια δοκιμών και νομιμοποίησης και όλου του κατασταλτικού πλαισίου που διαμορφώθηκε από όλες τις κυβερνήσεις, αλλά και της χρήσης πιο εξελιγμένων όπλων. Βεβαίως, η αστυνομική βία είναι ένα μέρος μόνο της καταστολής σε βάρος του λαού. Καταστολή είναι και οι κρατικές παρεμβάσεις στην αυτόνομη λειτουργία μαζικών φορέων και συνδικάτων που θεσμοθετήσατε. Καταστολή είναι η ποινικοποίηση της λαϊκής δράσης και των αγώνων που φτάνουν μέχρι και την απόπειρα περιορισμού των διαδηλώσεων που επιχειρείτε. Καταστολή είναι η εργοδοτική τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς. Αυτό δεν πολύ συζητιέται, που φτάνει μέχρι το σημείο εργάτες μετανάστες να πυροβολούνται από αφεντικά επειδή τόλμησαν να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους. Καταστολή είναι οι μόργες, τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών, οι πλωτοί φράχτες στο Αιγαίο, τα νέα σχέδια για μεγάλες φυλακές στα νησιά που ανακοινώθηκαν σήμερα. Για όλα τα παραπάνω, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει τεράστιες ευθύνες. Όχι μόνο για τις πολιτικές που η ίδια υλοποιεί, που η ίδια καλύπτει ή ανέχεται, αλλά και για όλην αυτήν την προπαγανδιστική ομοβροντία από υπουργούς, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από γνωστούς και μη εξαιρεταίους δημοσιογράφους που μιλάνε για την ανάγκη δήθεν προστασίας του δημόσιου χώρου από μειοψηφίες, που έχουν πάρει εργολαβία τη συγκοφάντηση της συνδικαλιστικής δράσης, που επενδύουν στον κοινωνικό αυτοματισμό. Και φυσικά, όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν και το εξής, ότι αυτή η περιβόητη νέα εποχή δεν είναι καθόλου νέα. Είναι η παλιά εποχή των αντιλαϊκών νόμων, της φτώχειας, της ανεργίας και της κρατικής καταστολής. Αποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη για όλους δεν είναι καθόλου για όλους. Είναι για τους λίγους. Αποδεικνύουν ότι η εθνική στόχη που υιοθετείτε όλοι σας, της δίθεν ευρωπαϊκής κανονικότητας, των επενδύσεων, της κοινωνικής ειρήνης, δεν είναι καθόλου εθνική. Είναι οι στόχοι του κεφαλαίου που για να υλοποιηθούν, πέρα από το συνεχές χτύπημα των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, χρειάζονται και το μαστίγιο απέναντι στη λαϊκή αμφισβήτηση. Και όσοι δεν πείθονται με τα ψίχουλα και με τις υποσχέσεις ότι όντως υπάρχει ανάπτυξη για όλους, τους περιμένουν τα χημικά, η ποινικοποίηση, τα δικαστήρια, αλλά και νέες πιο ανεβασμένες και πιο εξελιγμένες μέθοδοι καταστολής. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ως προς αυτό ότι η ετήσια έκθεση για την πολιτική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δίπλα στις έννοιες, στις θολές έννοιες, ριζοσπαστισμός, τρομοκρατία κτλ., για πρώτη φορά, ρητά και επίσημα, ανέφερε ως επικίνδυνες για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις λαϊκές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Είναι η επρόσφατη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ψήφισαν γι' αυτό, σε αυτό οι ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ λευκό. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Η επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ κάνει ορισμένες σωστές διαπιστώσεις. Όμως το μεγάλο, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει. Η ένταση της καταστολής είναι απλά και μόνο προϊόν της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
είναι απλά και μόνο επιλογή κάποιων αιμονικών και ιδεολειπτικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπως λέτε εσείς, ή είναι στρατηγική επιλογή της άρχουσας τάξης, η οποία ανάλογα με τη χρονική συγκυρία και την πολιτική συγκυρία προτάσει πότε το καρότο της ενσωμάτωσης και πότε το μαστίγιο της καταστολής και επιλέγει κάθε φορά τα κατάλληλα πρόσωπα για να φέρουν σε πέρας αυτούς τους σχεδιασμούς. Εμείς λέμε ότι είναι στρατηγική επιλογή. Τα προηγούμενα χρόνια που αναπτύχθηκαν μεγάλοι αγώνες, η παθητικοποίηση και η συντηρητικοποίηση του λαού εξυπηρετήθηκαν μέσα από την εξαπάτηση του ΣΥΡΙΖΑ, που εμπέδωσε τη λογική «δεν υπάρχει εναλλακτική», αυτό είναι ευρωμονόδρομος, ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Σήμερα, στο έδαφος αυτής της συντηρητικοποίησης, έρχεται η Νέα Δημοκρατία να απογειώσει την κρατική βία και την κρατική καταστολή. Φυσικά, το ότι στο μείγμα πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ η δοσολογία ήταν υπέρ της ενσωμάτωσης, αυτό δεν σημαίνει ότι υστέρησε και στην καταστολή. Ποιος ήταν αυτός που έδωσε το πρώτο χτύπημα στο νόμο για τις απεργίες με την απέτηση για 50-1 στα πρωτοβάθμια σωματεία, που σήμερα ενισχύει η Νέα Δημοκρατία αναμασώντας την αθλειότητα περί μειοψηφιών? Ποιος ήταν αυτός που θωράκισε ακόμη περισσότερο το πλαίσιο ποινικοποίησης των λαϊκών αγώνων, αναγορεύοντας για παράδειγμα σε τύπου ιδιώνυμο αδίκημα της κινητοποίησης ενάντια στους πληστηριασμούς, οι οποίοι θα είναι στο επίκεντρο το επόμενο διάστημα, μετά και την άρση της όποιας προστασίας της λειψής που υπήρξε μέχρι σήμερα? Ποιος ήταν αυτός που αρνήθηκε να υιοθετήσει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΚΚΕ για κατάργηση του τρομονόμου και της άθλιας διάταξης για το DNA, παρά το γεγονός ότι βούιζε ο τόπος για την πολύμηνη άδικη φυλάκιση της Συριάνας, η οποία σήκωσε κύμα αντιδράσεων? Και ποιος ήταν αυτός που συνδιαμόρφωσε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση τα κολαστήρια τύπου Μόριας, τα οποία σήμερα ενισχύονται ακόμη περισσότερο? Και εδώ ακούσαμε ορισμένα απίθανα πράγματα. Λέει, επί ΣΥΡΙΖΑ η Μυτιλήνη ήταν κέντρο αλληλεγγύης και τώρα, λέει, είναι κέντρο της δράσης ακροδεξιών ομάδων. Ο λαός της Μυτιλήνης και τότε και σήμερα, παρά τις δυσκολίες, εξακολουθεί να εκφράζει την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Είναι όμως άλλο πράγμα η αλληλεγγύη του λαού της Μυτιλήνης και είναι άλλο πράγμα το κολαστήριο της Μόριας, που και τότε επί ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επί Νέας Δημοκρατίας είναι η έκφραση της πιο απάνθρωπης και βάναυσης πολιτικής εγκλωβισμού που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά σας είναι άγνωστα? Σας είναι άγνωστα? Δεν ήταν τα έργα και οι μέρες του προοδευτικού ΣΥΡΙΖΑ? Και σήμερα ποια είναι η κριτική που κάνετε? Από το κείμενο της επερώτησης. Λέτε ότι με τον αυταρχισμό η Νέα Δημοκρατία διαταράσει την κοινωνική ειρήνη. Κοινωνική ειρήνη. Πολύ προοδευτική και πολύ αριστερή φρασιολογία. Δεν μιλάω για ορισμένες τοποθετήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που μου θύμιζαν κριτική βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ας δούμε εδώ κοινωνική ειρήνη. Τι σημαίνει κοινωνική ειρήνη σε μια κοινωνία που χωρίζεται σε τάξεις, αν δεν σημαίνει την ταξική συνεργασία και την υποταγή της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού σε μια χούφτα εκμεταλλευτών? Απλά η διαφορά για αυτή την περιβόητη κοινωνική ειρήνη είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά Νέα Δημοκρατία, την επιδιώκει, την επιβάλλει μέσα από το μαστίγιο της καταστολής, ενώ εσείς προτάσετε το καρότο της ενσωμάτωσης και της χειραγώγησης, όπως έκανε πάντα η σοσιαλδημοκρατία. Εμείς δεν ασπαζόμαστε. Ολοκληρώστε. Ναι, τελειώνω και παίρνω και τη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχετε δευτερολογία. Μην παρεξηγηθούμε. Εδώ να διευκρινίσω ότι δικαίωμα, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Δευτερολογίας έχει μόνο το κόμμα που κάνει, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος που κάνει την επερώτηση. Θα είχα τελειώσει. Αλλά κλείστε αν είναι δυνατόν, γιατί ξαναλέω ότι εμείς δεν ασπαζόμαστε τις θεωρίες περί κοινωνικής ειρήνης. Γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια στις εκμεταλλευτικές κοινωνίες. Και ευτυχώς, λέμε εμείς.
αντιπαλεύουμε τον αυταρχισμό, αναδεικνύουμε τις αιτίες που γεννούν αυτή την πολιτική, προβάλλουμε την ανάγκη της πάλης ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο, την εξουσία και τις κυβερνήσεις του, και στη λογική ότι μπορεί να υπάρξει μια δημοκρατική εκδοχή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και του σημερινού σάπιου αστικού κράτους. Ευχαριστώ.